Για ένωτη χρονιά. Για λέξη. Φιλοσοφία. Με τον καθηγητή Πανεπιστημίου Κωνσταντίνο Νιάφη. Από Αρφαρά. Για ένωτη χρονιά. Πανεπιστημιακές διαλέξεις. Φιλοσοφία. Συνδυακό κέντρο Αγίου Κωνσταντίνου Αρφαρών. Αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή πρέπει
να σας δυσμαχτώ, να σας δημώσω, να σας εξαπλώ. Προκειμένου να στηρίξετε την ελληνική μας ταυτότητα, την ιδιότητα και να διεκδικήσουμε και το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας και αυτής της πατρίδας. Εκείνο το οποίο ακριβώς εδώ είναι τους πολίτες της Ευρώπης. Και σε αυτόν τον κόσμο είναι η έννοια της επιστήμης, της ιατρικής, της αστροφυσικής, των ψυχών κλινικών επιστημών, των θεωρητικών επιστημών, καθώς επίσης και σε όλους τους άλλους χώρους και παραμέτρους της αναπτύξεως των επιστημών. Εάν με ρωτήσετε ποιος ήταν εκείνος ο οποίος για πρώτη φορά έδωσε τα στοιχεία στους Ευρωπαίους προκειμένου αυτοί να αναπτύξουν τις επιστήμες, η απάντηση είναι η εξής και παρακαλώ πολύ μην το δυσμονήσετε. Πρώτη δίδαξαν την επιστήμη προς την κρατική γλώσσα. Δεν έχω το χρόνο να παριθμίσω κάθε ένα εκ των πρωτοκαλλιών προσώπων τι προσέφερε στη γενικότερη υπόθεση των αναπτύξεων των επιστημών. Αλλά αυτό το οποίο σέβομαι τον ακρογωνιαίο ρήπο και μην το δυσμονήσω είναι ο μεγάλος προγονός μας, ο γνώστος Αριστοτέλης, ο οποίος με την δημιουργία γνωστής τυπικής λογικής και του συλλογισμού έφερε εις μίαν τάξη το χάος που υπήρχε πριν στην ανθρωπότητα. Και σήμερα δεν είναι δυνατόν κανένας επιστήμιος σε καμία χώρα του κόσμου, σε κανένα πανεπιστήμιο του κόσμου να προχωρήσει στην επιστημονική έρευνα δίχως την εφαρμογή των κανόνων της αριστοτελικής τυπικής λογικής. Δίχως αυτό το οποίο μαγνητίζει το συμπόδιο αυτών των δημιουργιών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία αποκύτως επιστημονική πρόοδος, επιστημονική έρευνα, δίχως την εφαρμογή της αριστοτελικής τυπικής λογικής. Εάν έχουμε και στον χώρο της φιλονομίας, κυρίες και κύριοι, οι μεγάλοι λίστες των φιλονομικών γραμμάτων με κορυφαίο των Γερμανών, φιλόλογο με το οποίο θα μας μιλήσει και η Σίλβια, ο Ούλεβιχος Βίνομόφης, της αρχές του 20ου αιώνας. Ο Βίνομόφης μεταξύ των άλλων είχε τονίσει ότι η αρχαία ελληνική κλασική φιλολογία υπήρξε και είναι το κορυφαίο επίτευγμα της παγκοσμίας. Δώστε μου παρακαλώ πολύ, αγαπητοί δημιουργοί, πολλές φορές για να προσφέρουμε στον ελληνικό σήμερα που μορφή για τον επίγουσιο και προφανώς για τον λαό που ως έχει αποδομηθεί από πολλά κοινωνία που δεν είναι σχολές να παραπέμπουν. Θα γνωρίσουμε ότι η πρώτη μήνα σε δημιούργησα όλα αυτά τα εκπληκτικά αντικέντρωτα στο πρόβλημα της οικονομίας. Σε όλο τον κόσμο σήμερα υπάρχει το πρόβλημα της οικονομίας και την αγωρία. Το πιο αγαπημένο θέμα που οι φοιτητές μου στην φιλοσοφική σχολή του Αθηνών είναι τα φιλοσοφικά, τα ηθικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά μηνύματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Τα παιδιά με μια πρωτόκολλη έτσι αγάπη και έναν νεανικό ενθουσιασμό και έναν ελληνικό παιδιά με τεχνικά κίνητα προσπαθούν να εκμηνεύσουν πίσω ακριβώς από το τι εκφράζουν τα κοινωνικά και τα άλλα τμήματα της τραγωδίας, τις αξίες εκείνες του ελληνικού πολιτισμού που περιέρχονται και οι οποίες έχουν κοινωνοποιηθεί στις εκπομπές και οι εκπομπές περιεχούσαν τα παιδιά του δικού τους πολίτες ακριβώς με αυτά τα μάτια του ελληνικού πολιτισμού. Και μάλιστα κατά έναν τρόπο εκπληκτικό, για να δείτε την μέθοδο, τα βιβλία, τα σχολικά και τα πανεπιστημιακά τα οποία έχουν την πόλη είναι εκπληκτικής μέθοδολογικής επιστημονικής ερευνητικής γλωσσής και προσφέρω στα πάνω την ευκαιρία ο Θεός να μάθει, αλλά ο ίδιος ο Θεός να εισδύσει στην ουσία των αξιών και των νομιμάτων που έρχονται στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, οι Ευρωπαίοι έμαθαν να γράφουν ιστορία από εμάς. Δεν είναι μόνο το χρέος.
της πολιτικής στον χώρο της παιδείας δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει σε εμάς μαθήματα και εξακολουθούμε να είμαστε στον χώρο των μαθημάτων.